Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το φίλτρο που έχει η προσωπικότητά μας όταν λαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες. Επίσης θα πούμε για τα φίλτρα που έχει όλο το συλλογικό, θα λέγαμε υποσυνείδητο το δικό μας, όταν λαμβάνει την κοσμική ενέργεια. Καταρχήν θα ήθελα να σας μιλήσω, όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο πιο παλιά, για τις αντιπροσωπίες. Κάθε φορά που εμείς λέμε ότι λαμβάνουμε την πραγματικότητα γύρω μας, το περιβάλλον μας, δεχόμαστε, θα λέγαμε, συγκεκριμένες εικόνες και τις δημιουργούμε μέσα μας. Στην πραγματικότητα δημιουργούμε το περιβάλλον μέσα μας για να έχουμε την αντίληψη του περιβάλλοντος. Είτε λέγεται από τις πέντε αισθήσεις, είτε λέγεται από τις αόρατες ενέργειες, έτσι, που τις διαμορφώνουμε μέσα μας κάθε φορά που θέλουμε να έχουμε μια ενσυναίσθηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αντιπροσωπίες συμβαίνουν κάθε φορά που εμείς κοιτάμε, κάθε φορά που εμείς ακούμε, κάθε φορά που εμείς έχουμε όλες τις αισθήσεις μας, τα λέγαμε, σε μια ενεργοποίηση, δημιουργούμε μέσα αντί του προσώπου εκείνου το δικό μας, τα λέγαμε, σχήμα και δίνουμε τη δική μας ερμηνεία. Ερμηνεία, τι σημαίνει από τον ερμή και το νου, όπως έχουμε ξαναπεί, σημαίνει σύνδεση της δικής μας, τα λέγαμε, νοημοσύνης με το περιβάλλον, με το σύμπαν. Πώς δημιουργούνται οι αντιπροσωπίες? Όταν βλέπουμε ένα δέντρο, όταν βλέπετε σε μένα, όταν βλέπετε το οτιδήποτε, θα λέγαμε, και έχετε σε επικοινωνία με οτιδήποτε αιών, πράγμα, αντικείμενο, οτιδήποτε, δεν παίρνετε το αντικείμενο και το βάζετε στο κεφάλι σας, δεν βάζετε το αυτοκίνητο στο κεφάλι σας, απλά τι κάνετε, βάζετε την αντιπροσωπία μέσα σας. Και έτσι έχουμε μέσα μας, στην πραγματικότητα, τον κόσμο που λέμε ότι ζούμε απ' έξω. Κάθε τι λοιπόν για να μπει μέσα μας έχει μια ερμηνεία που δίνουμε, έναν ορισμό, και δεν έρχεται αυτό καθε αυτό παρά ό,τι ξέρουμε εμείς για την κάθε αντιπροσωπεία που δημιουργεί το σύμπαν μέσα μας και έξω από μας. Έκανα αυτό τον πρόλογο για να το καταλάβουμε καλά αυτό το θέμα, γιατί τώρα θα σας δώσω, όπως είδατε και στο σχεδιάγραμμα που έχω βάλει στη φωτογραφία, θα σας δώσω μια, θα λέγαμε, ένα σύμβολο, μια εργασία να κάνετε και να καταλάβετε, έτσι, για να εξηγήσουμε πώς συνεχόμενα αλλάζει αυτό το φίλτρο της προσωπικότητάς μας καθώς δέχεται τις πληροφορίες, αναλόγως την κατάσταση του νου μας. Όπως τα έχετε δει λοιπόν στην αρχή, μπορείτε να το πάρετε με το τηλέφωνό σας, ένα screenshot, θα λέγαμε, μια φωτογραφία, κάτι, για να το έχετε δίπλα σας καθώς μιλάω και σας εξηγώ. Βλέπουμε δηλαδή ο πρώτος κύκλος που έχω φτιάξει, έχω και εγώ το σχήμα μπροστά μου για να σας πω τι έχω κάνει. Έχω λοιπόν ο πρώτος, ο κεντρικός κύκλος, βλέπετε, ο εξώτερος, είναι το περίβλημα που γράφω ότι είναι η συλλογική ομόφωνη συμφωνία πραγματικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την κοσμική ενέργεια, καθώς τη λαμβάνουμε με συγκεκριμένους τρόπους που δεν θα αναφερθούμε τώρα, θα λέγαμε ότι αυτό που λαμβάνει κάθε φορά η κοσμική ενέργεια για να έρθει η ανθρωπότητα, για να έρθει η κοσμική ενέργεια και να μετατραπεί σε αυτό που λέμε πραγματικότητα, σε αυτό που λέμε νόμους, σε αυτό που λέμε το σύμπαν, το οποίο ξέρουμε, με όλους τους νόμους τους οποίους το διέπουν και έχουμε σαν επιστημονικά, θα λέγαμε, τεκμηριώσει. Η ομόφωνη συμφωνία πραγματικότητας σημαίνει ότι όλοι έχουμε συγκεκριμένες πεπιθήσεις πάνω στο οποίο φτιάχνουμε αυτούς που λέμε νόμους, με το δικό μας υποσυνείδητο και με το συνειδητό μας να παίξουμε μέσα σε αυτούς τους νόμους. Έτσι θα λέγαμε, είναι συγχρονισμένες ποιες οντότητες θα έρθουν, έτσι, για να επηρεάσουν, τα λέγαμε, την πραγματικότητα. Αυτό λειτουργεί σαν ένα φίλτρο για να μην αφήνει την κάθε έξω γήινη, θα λέγαμε, πραγματικότητα της δικής μας συλλογικής συνείδησης να μπορεί να έρχεται σε επαφή, ώστε να αφήσει να προχωρήσει το μέλλον της ανθρωπότητας στην ψυχική εξέλιξη, θα λέγαμε, των ψυχών που υπάρχουν. Υπάρχουν γύρω στις 300.000 με 500.000 οικογένειες ψυχές. Ψυχές οικογένειες, όπως θα το καταλάβατε, για τα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Έτσι λοιπόν και αυτό το πράγμα, θα λέγαμε, φυλάγεται και αναλόγως στην εξέλιξη τότε μπορούν να έρθουν σε επαφή συγκεκριμένες εξωγήινες οντότητες με εμάς. Ανεπτυγμένες εξωγήινες οντότητες,
καταλαβαίνουν και λειτουργούν με μια άλλη ηθική, οπότε έτσι δεν επηρεάζουν χωρίς να είναι το δικό μας, ο δικός μας βαθμός συνείδησης, θα λέγαμε, έτοιμος για να λάβει συγκεκριμένες πληροφορίες. Πιο κάτω σας έχω βάλει το πιο νεσότερο κύκλο, που είναι ένα άλλο, θα λέγαμε, συγκεκριμένο φίλτρο της κοσμικής ενέργειας που αποτελείται από τους ανώτερους, θα λέγαμε, νόες μας. Ο κβαντικός νους που λέμε, που είναι ο μη φυσικός νους που έχουμε, είναι η νοημοσύνη η μη φυσική, που έχουμε πει ότι συλλαμβάνει συγκεκριμένες παράλληλες, θα λέγαμε, πραγματικότητες, τις οποίες η κβαντική κατάσταση μετά έρχεται να τροφοδοτήσει, θα λέγαμε, με συγκεκριμένα πράγματα, με συγκεκριμένες όσεις ή οθήσεις, θα λέγαμε, μέσα μας, όπως είναι ο ενθουσιασμός, όπως είναι, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον, η περιέργεια, όπως είναι ο έρωτας, να μας παρακινήσει, θα λέγαμε, για να συνεργαστεί με το φυσικό νου, όταν ο φυσικός νους, βέβαια, δεν είναι αποκομμένος. Από την άλλη, ο φυσικός νους, σαν, θα λέγαμε, απάντηση σε αυτό που λαμβάνει, πρέπει να κάνει τη δράση, την ανάλογη, και έτσι να κλείσει, θα λέγαμε, όλη αυτή η συνεργασία των δύο μισών του εαυτού μας. Αυτός ο ανώτερος κβαντικός νους, λοιπόν, είναι ένα άλλο φίλτρο που εκεί πέρα ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως το τι, θα λέγαμε, ψυχική εξέλιξη έχει, έτσι, κανονίζεται και συγχρονίζεται, θα λέγαμε, με όλους τους άλλους ανθρώπους, από οικογένεια, φίλους, γεγονότα, τα οποία έρχεται σε επαφή για τη δική του συγχρονιστική εξέλιξη με συνεργασία των άλλων ανθρώπων. Πιο κάτω, θα λέγαμε, πιο εσωτερά, βλέπετε ότι υπάρχει ένας κύκλος που λέει σύστημα φιλτραρίσματος πληροφορίας της ενέργειας και πιο κάτω υπάρχει ο διπολικός φυσικός νους, η προσωπικότητα δηλαδή, γι' αυτό το έχω βάλει το μισό μαύρο και το μισό άσπρο. Τι συμβολίζει? Τη διπολικότητα την οποία μαθαίνουμε έτσι και συγκρίνει μέσω των αντιθέτων, θα λέγαμε, ο φυσικός μας νους και κατανοεί τα πράγματα μέσω της διπολικότητας και των αντιθέτων. Αυτό όμως που θέλω να μιλήσουμε και να δώσουμε έμφαση, όπως σας είπα για τις αντιπροσωπείες, είναι το σύστημα φιλτραρίσματος πληροφορίας της ενέργειας. Εκεί βλέπετε συγκεκριμένες γραμμές. Αυτές είναι οι γραμμές, θα λέγαμε, ενέργειας, παύλα πληροφορίας, τις οποίες λαμβάνουμε ανά στιγμή, θα λέγαμε, και στην πραγματικότητα βομβαρδιζόμαστε, έτσι, από αυτό το πράγμα που μας περιβάλλει. Γι' αυτό λέγεται βάλλον, αυτό που μας περιβάλλει, έτσι. Βάλλει δηλαδή συνεχόμενα με ενέργειες την προσωπικότητά μας. Αυτό λοιπόν είναι το φίλτρο που μέσα από εκεί πέρα δίνουμε την ερμηνεία των γεγονότων πολλές φορές, όπως σας είπα στην αρχή. Οι αντιπροσωπείες έρχονται, θα λέγαμε, σαν τα διάφορα ερεθίσματα, εικόνες και τα υπόλοιπα και παίζει ένα άλλο, θα λέγαμε, φίλτρο που αυτό το πράγμα τι κάνει, δίνει την ερμηνεία σε κάθε αντιπροσωπεία που συνήθως γίνεται ασυνείδητα και έτσι είναι αυτό που λέμε ότι παίρνουμε συνεχόμενα, θα λέγαμε, ερμηνείες άλλων ανθρώπων χωρίς να τις έχουμε ερευνήσει εμείς οι ίδιοι. Στην αυτογνωσία επιβάλλεται να αναγνωρίσουμε αυτό το φίλτρο και να δούμε πώς υποσυνείδητα δουλεύει μόνο του και λαμβάνει όπως με άλλες ερμηνείες, έτσι, τις πληροφορίες τις οποίες υπάρχουν γύρω μας. Γι' αυτό θα λέγαμε το κόσμος κοιμάται, γιατί αυτό το πράγμα δουλεύει μόνο του στους περισσότερους ανθρώπους. Δεν είναι κάτω από την αίσθηση της καθαρότητας, έτσι, για να μπορεί να συλλαμβάνει πραγματικά τα γεγονότα της ζωής, παρά είναι μέσα σε ερμηνείες που δεν έχει ερευνήσει ο ίδιος, αλλά είναι ερμηνείες άλλων ανθρώπων, τις οποίες υποσυνείδητα έχει δεχτεί και έτσι θα λέγαμε αυτό το χαλασμένο, θα λέγαμε, αυτή η χαλασμένη γραμματέας, θα λέγαμε, που κάθεται και κάθε πληροφορία της δίνει συγκεκριμένη ερμηνεία και την τοποθετεί μέσα στον εγκέφαλο, μας δημιουργεί προβλήματα γιατί υπάρχει ανισορροπία ανάμεσα στην πραγματικότητα όλων των ανθρώπων που έχουμε συμφωνήσει και εμείς οι ίδιοι να παίξουμε και ανάλογα στην ερμηνεία αυτή που δίνουμε εμείς και δημιουργούμε μέσα μας τις διάφορες αρνητικές και θετικές καταστάσεις. Έτσι λοιπόν προχωράμε στο σχεδιάγραμμα και πάμε αριστερά όπως το βλέπετε στην κατάσταση Α. Η κατάσταση Α μας δίνει πως πραγματικά είναι ένας ήσυχος νους. Οι ενέργειες περνάνε από μέσα
Έτσι, καθαρές όλες και μεταβιβάζονται, θα λέγαμε, στον εαυτό μας, χωρίς να έχει ένα πρίσμα συγκεκριμένης ερμηνείας, έτσι, κάτω από θετικές ή αρνητικές πεπιθήσεις. Αυτό είναι που πρέπει να πετύχουμε και να είμαστε σε αυτή τη σταθερότητα τις περισσότερες φορές. Αυτό μας δίνει μια ενεργητικότητα, θα λέγαμε, της συνείδησης, γιατί λαμβάνουμε πραγματικά πληροφορία καθαρή και απ' την άλλη μια παθητικότητα, θα λέγαμε, του φυσικού νου, για να μην φωνάζει, να μην φωνασκεί, να μην είναι ενεργός, για να μπορούμε να λαμβάνουμε τα κύματα αντί να εκπέμπουμε κύματα και να γίνεται μια σύγκρουση κυμάτων, θα λέγαμε, και να προβάλλουμε, όπως ακούτε πολλές φορές να λέμε, τη δική μας πραγματικότητα αντί να ζούμε την πραγματικότητά μας. Και όταν λέμε τη δική μας πραγματικότητα, εννοούμε τις ερμηνείες που έχουμε δώσει εμείς, να τις προβάλλουμε, θα λέγαμε, συνεχόμενα έξω και έτσι να μην λαμβάνουμε το νέο, το διαφορετικό. Προχωράμε στην κατάσταση Β. Η κατάσταση Β είναι το μπλοκάρισμα. Εκεί πέρα ο νους μας σημαίνει ότι είναι τόσο πολύ, θα λέγαμε, ενεργητικός, ο φυσικός νους, που δεν αφήνει τίποτα να περάσει μέσα. Όλοι έχετε περάσει καταστάσεις που εκείνη την ώρα που είμαστε τόσο πολύ πιεσμένοι, δεν αφήνουμε, δεν ακούμε, λέμε τίποτα. Έχουμε κλείσει τα αυτιά. Είναι, λέμε, ο άλλος τείχος, ντουβάρι. Μπας περιπτώσει, εκείνη την ώρα είμαστε σε άρνηση εντελώς και έτσι δεν μπορούμε να συλλάβουμε έτσι τις πληροφορίες που έρχονται από το περιβάλλον ή ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτές οι κάθετες γραμμές δείχνει ένα stop, ένα block και σημαίνει την άρνηση, θα λέγαμε, πάνω στις δικές μας πληροφορίες. Βλέπετε τώρα με αυτόν τον τρόπο ότι αυτό το σύστημα, θα λέγαμε, ενεργειών, έτσι όπως το έχουμε φτιάξει για να γίνει κατανοητό, γυρίζει, θα λέγαμε, δεξιόστροφα και αριστερόστροφα, έτσι ώστε να μας δείξει, θα λέγαμε, το πόσο κάθε φορά αλλάζουμε ανά στιγμή απέναντι στο περιβάλλον. Το τρίτο, θα λέγαμε, γάμα που γράφω εδώ, βλέπετε ότι εκείνη την ώρα έρχονται οι πληροφορίες και εμείς έχουμε στρέψει, θα λέγαμε, προς τα πάνω, όπως το βλέπουμε εμείς, το σχεδιάγραμμα ή, θα λέγαμε, αριστερόστροφα, όλη τη ροή της ενέργειας και έτσι φτιάχνουμε, θα λέγαμε, λόγω θετικών, θα λέγαμε, πεπιθήσεων, έτσι, μια κατάσταση, θα λέγαμε, μέσα μας, την οποία να φαίνεται ότι είναι θετική. Όμως, στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα λαθασμένο θετικό. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι κρύβουν το φόβο επειδή δεν θέλουν να το παραδεχτούν και βάζουν ένα ψεύτικο ενθουσιασμό για να καλύψουν την αρχική κατάσταση φόβου που έχουν για ένα πράγμα. Παραδείγματος χάρη, πολλοί άνθρωποι, επειδή φοβούνται στην πραγματικότητα πάθουν κακό, πολλές φορές λένε αγάπη και φως, αγάπη και φως, αγάπη και φως, χωρίς να θέλουν να κατανοήσουν, να σχολούσουν βαθιά και να μπουν στις φοβικές και αρνητικές πεπιθήσεις που έχουν. Ένα παράδειγμα σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, όπως να βυθιστούν και να δουν τον εαυτό τους, θα λέγαμε, τα άσχημα, τις κολάσεις τους, έτσι και στην πραγματικότητα ενθουσιάζονται και το παίζουν θετική, ότι δεν έχουν τίποτα. Και όπως τα λέγαμε μερικοί άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, που είναι παχουλοί ή χοντροί, θα λέγαμε, και ξέρουν ότι υπερβάλλουν, κάνουν κακό στον εαυτό τους, παρόλα αυτά όμως κάνουν ότι ενθουσιάζονται με αυτό που έχουν, ενώ στην πραγματικότητα δεν πάνε να κρύψουν, θα λέγαμε, την κατάκριση και για άλλα καλά πολλά πράγματα. Αυτό είναι το ψεύτικο, θα λέγαμε, θετικό. Ένας ψεύτικος ενθουσιασμός που λειτουργεί βάσει συγκεκριμένων επιφανειακών πεπιθήσεων και όχι να συλλάβουμε πραγματικά το τι συμβαίνει στην πραγματικότητά μας. Αυτό οδηγεί σε διάφορους εθισμούς και διάφορες παρανοήσεις, θα λέγαμε, σχετικά με το ότι είναι καλό για μας, φίλοι μου. Πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε και όχι αυτό που θέλουμε. Το τέταρτο κομμάτι, το δέλτα, σημαίνει ότι η πληροφορία, γυρίζουμε, θα λέγαμε, δεξιόστροβα αυτό την ενέργεια, το σύστημα, θα λέγαμε, ενεργειών, και τι κάνουμε, παίρνουμε την πληροφορία και τη μεταβιβάζουμε σε αρνητικές πεπιθήσεις. Άνθρωποι που έχουν κυριευτεί, θα λέγαμε, από φόβο, από απογοήτευση, γενικά από αρνητικά συναισθήματα, κάθε πληροφορία την παίρνουν και την τοποθετούν, θα λέγαμε, σε αρνητικές, λαθασμένες αρνητικές, θα λέγαμε, καταστάσεις. Αυτό δεν χρειάζεται να σας αναφέρω πάρα πολλά πράγματα, γιατί όλοι ξέρουμε πως είναι την πληροφορία όταν είμαστε σε άσχημη δόνηση να την παίρνουμε και να δημιουργούμε άσχημες καταστάσεις λόγω των πεπιθήσεων, των αρνητικών, της κατάστασης που είμαστε μέσα. Αυτό που θέλω, φίλοι μου, να καταλάβετε είναι αυτό το κομμάτι, αυτός ο κύλινδρος, θα λέγαμε, θέλω να καταλάβετε ένα στιγμή συνεχόμενα γυρίζει και αλλάζει κατάσταση. Συνεχόμενα, πάρα πολλές φορές.
και παίζει ρόλο ανάλογα το θέμα που εξερευνούμε και τι πεποιθήσεις έχουμε μέσα μας. Μια φορά μπορεί να είμαστε, παραδείγματος χάρη, καθαροί. Όταν βλέπουμε ένα βουνό, έρχεται μέσα μας, δεν το κρίνουμε καθόλου. Όταν βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, πολλά πράγματα που εμείς εκείνη την ώρα δεν έχουμε δώσει αρνητική ή θετική προσέγγιση. Γιατί νομίζουμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν ή ότι για κάποιο λόγο, θα λέγαμε, έτσι, δεν δίνουμε πολικότητα. Άλλες φορές μπορεί να γυρίζει, θα λέγαμε, θετικά, άλλες φορές αρνητικά, άλλες φορές να μπλοκάρει, άλλες φορές θετικά, άλλες φορές να είναι καθαρό, άλλες φορές να ξαμπλοκάρει, άλλες φορές αρνητικά. Αυτό γίνεται κάθε στιγμή αναλόγως. Μέσα στο σπίτι να περπατάτε, μια βόλτα έξω να κάνετε, έχει γυρίσει πάρα πολλές φορές αναλόγως κάθε φορά με τι θέμα, σε τι θέμα εστιάζετε, αναλόγως κάθε φορά σε τι κατάσταση είσαστε, αναλόγως στις πεποιθήσεις που έχετε για το συγκεκριμένο πράγμα. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να συνεχόμενα, τι σας λέω, να φύγουμε από τα άκρα για να μπαίνουμε στη μέση, στην οδό της Κουνταλίνη, θα λέγαμε, έτσι που είναι μια εξωτερική ενέργεια μέσα από την ουδετερότητα των αντιθέτων, πάβει πολικότητα, περισσεύει ενέργεια και έτσι μπορούμε και αναπτύσσουμε με το περίσσεμα της ενέργειας, θα λέγαμε, τις ανώτερες νοητικές μας καταστάσεις και οχήματα. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, θέλω να καταλάβετε ότι πρέπει εμείς να έχουμε τις περισσότερες φορές την κατάσταση α. Για να κάνουμε την κατάσταση α, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και τις δύο πολικότητες πάνω σε ένα θέμα. Όχι μόνο τη μία, όχι μόνο την ψευτοθετική, θα λέγαμε, άσχετα αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, θα λέγαμε, θετικά του καθετή, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε και τις δύο πολικότητες και πώς λειτουργεί, θα λέγαμε, ο φυσικός νους. Γιατί είπαμε ότι όταν κάτι το γνωρίσουμε, το αγαπήσουμε, τότε έρχεται και η ώρα να συνεργαστούμε μαζί, να το κάνουμε σώμα μας. Αυτά ήθελα να πω, φίλοι μου, για το φίλτρο της ενέργειας, της προσωπικότητας που έχουμε όλοι μας και πρέπει να διορθώσουμε ή να ελέγξουμε για όσους θέλουν να συλλάβουν το πραγματικό, μέσα τους και έξω τους. Ειρήνη σε όλους.